για τον κόπο και συζητάμε ό,τι θέλετε. Βάζουμε ερωτήσεις. Μην ξεχνάτε ότι είδαμε, ξεκινήσαμε βλέποντας μία startup, αυτό που θα φέρει ας πούμε, την ανάπτυξη, αν θυμάστε. Είδαμε την ελληνική πολιτική για τις επενδύσεις. Τώρα βλέπουμε την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη, να το πω έτσι, το πιο σημαντικό εργαλείο που έχουμε. Και την άλλη εβδομάδα θα δούμε και την έκθεση της McKinsey, που είναι το ένα υπόβαθρο για τη συζήτηση που έγινε στην Ελλάδα τα τελευταία περίπου 7 χρόνια. Έτσι, για το πώς θα πρέπει να είναι, ας το πούμε, το μοντέλο της ανάπτυξης. Το τι είναι μοντέλο ανάπτυξης είναι μια μεγάλη συζήτηση. Όσοι κάνατε σχετική εργασία την περασμένη φορά, νομίζω προβληματιστήκατε. Είστε πιο αισιόδοξοι τώρα που βλέπετε αυτά, πώς τα βλέπετε. Θα πάει καλά. Πώς πιστεύετε ότι θα βελτιωθούν τα πράγματα. Πώς πιστεύετε ότι θα πάνε ακόμα χειρότερα. Οι υπόλοιποι πιστεύετε ότι θα μείνουν λίγο πολύ τα ίδια. Δηλαδή οι δείκτες, τις προηγούμενα ερωτήματα και σε αυτά τα ερωτήματα που μας βάζει ο Γιάννης θα δείξουν ότι είτε το κάναμε είτε το κάναμε το ίδιο είναι. Θα βελτιωθούμε, λέτε. Πόσοι λέτε ότι θα βελτιωθούμε, τις πόσες με τα χέρια. Είσαι πιο ψηλά να μην τα δούμε. Θα μείνουν τα ίδια. Ψηλά, εσείς όλοι, όλοι. Και θα πάρει χειρότερα. Κάτσε μισό λεπτό. Κανένας δεν λέει θα πάρει χειρότερα. Ναι, αλλά κάποιοι θα σηκώσετε τα χέρια. Abstain. Κάτι τρεδεύτηκα. Από εκεί. Από εκεί. Από εκεί, αν και είναι ευκό, το δέντε. Συγκρατημένα αισιόδοξη. Συγκρατημένα αισιόδοξη, οκ. Okay. Είναι πολλά τα πράγματα για να πάνε καλά τα πράγματα. Δεν είναι μόνο δηλαδή το να συνδυάζει. Είναι η πολυπλοκότητα. Μάλιστα. Έχετε κάποια ερώτηση. Framework conditions. Πριν αρχίσω εγώ να κάνω τον κακό. Οκ. Βεβαίως. Μας είχατε πει προηγουμένως ότι οι επενδύσεις θα πρέπει, ότι μάλλον δεν θέλουμε επενδύσεις σε περιπτώσεις χαμηλού ρίσκου. Μάλλον ίσως και καθόλου ρίσκου. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω. Επιδοτήσεις σε περιπτώσεις χαμηλού ρίσκου, όχι επενδύσεις. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δηλαδή, ως επιχειρηματίας, μπορείς να βάλεις τα λεφτά σου σε μια επένδυση χωρίς να σου λέει κανένας τίποτα. Αλλά αυτό που θέλει να κάνει η πολιτική για την καινοτομία είναι στην ουσία να μοιραστεί το ρίσκο του να κάνεις ένα καινούριο πράγμα, να πειραματιστείς, να δοκιμάσεις και αυτό το ρίσκο είναι μεγάλο. Ένα κομμάτι από αυτό το ρίσκο στο πληρώνει με τη μορφή επιχορήγησης. Αυτό είναι. Να το πούμε. Όχι, είναι. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για τα κρατικά χρήματα. Τα ευρωπαϊκά κρατικά χρήματα. Η Ευρώπη λοιπόν λέει, αλλά και όχι μόνο η Ευρώπη, ότι αν σε επιδοτήσω, να σε επιδοτήσω επειδή πραγματικά ρισκάρεις κάτι. Είσαι φιλόδοξο. Και αυτό μου θυμίζει και τη συζήτηση. Δεν ξέρω πόσοι και πόσες έχετε ακούσει για το περίφημο βιβλίο τη Μαριάννα Ματσουκάτο, το επιχειρηματικό κράτο. Έτσι, που περιγράφει πώς στην Αμερική το έκαναν αυτό και τα υπέρ και τα κατά και τι αδυναμίες είχε. Στην φωτογραφία, στο εξώφυλλο, έχει ένα τίγρη. Φάτσα, ένα σχήμα ενός τίγρη. Γιατί? Και σε όλες τις εκδόσεις, σε όλες τις χώρες υπάρχει αυτό το σκίτσο. Είναι παρμένο, γιατί το λέει η Μαριάννα στον πρόλογο, το λέει στο κείμενο κτλ. Είναι παρμένο από μια φράση του Κέινς που λέει ότι οι επιχειρήσεις βλέπουμε σαν τίγρης που ρισκάρουν στην πραγματικότητα χατάκια. Άρα εσύ πρέπει να βοηθήσεις να αγριέψουν οι τίγρες. Yeah. Αν θέλεις. Έτσι, γιατί οι επιχειρήσεις είναι στα ίδια, στα ασφαλή, δεν ρισκάρουν. Παρόλο τους μύθους που λένε ότι η επιχειρηματικότητα είναι το ρίσκο και αυτά, σιγά μην ρισκάρουν, στα σίγουρα πάνε. Το 99% των περιπτώσεων. Αυτό το έλεγε ο Κέιντς και το έχει αποδείξει κατά τη γνώμη μου όλη η ιστορία μέχρι σήμερα. Και με αποκορύφωμα τα hedge funds και τα είδαμε που πήραν και Νόμπελ, η θεωρία του κτλ. Άλλη ερώτηση. Θα κάνουμε. Ήθελα λίγο να μείνω στο κομμάτι των χρηματοδοτήσεων που απευθύνεται σε κυρίως σε συμπραξίες, μπορούμε να πούμε σε κλάστερ. Δηλαδή, είναι πιο σίγουρο ότι θα υπάρχει συνεννόηση σε ανθρώπους που θέλουν ήδη να έχουν κάνει μόνο τους ένα βήμα να κάνουν μια συνεργασία.
πάρει και λίγο όλη αυτή η ρίση σε ήδη ανθρώπους που θέλουν να συνεργαστούν. Κοιτάξτε. Το τι θα πληρώσεις εφαρμόζοντας πολιτική για την καινοτομία εξαρτάται του τι έχεις πει ότι θες να πετύχεις. Το να δημιουργήσεις κρίσιμη μάζα προωθώντας τη συνεργασία επιχειρήσεων που έχουν συμπληρωματικές δεξιότητες ή συμπληρωματικά προϊόντα που απευθύνονται στις ίδιες αγορές για να ενώσουν δυνάμεις και να κάνουν κάτι καλύτερο και μεγαλύτερο είναι θεμητό. Και είναι κομμάτι αυτό. Υπάρχει στο ερευνό δημιουργό καινοτομό το καινούριο που έχει προδημοσιευθεί αυτή τη στιγμή. Σου δίνει χρήματα, αν είσαι πολύ μικρός, μέχρι 80% να κάνεις βιομηχανική έρευνα. 80% ενίσχυση, αν είσαι σε εταιρικό σχήμα με κάποιον άλλον. Με άλλη επιχείρηση, με μια επιχείρηση και ένα πανεπιστήμιο ή με ένα εργαστήριο, οτιδήποτε ας πούμε. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι εφαρμόζεται η πολιτική σοφής χρήση του πορτοφολιού προς ενίσχυση της δικτύωσης ίδιων ή συμπληρωματικών ή αναγκαίων δεξιοτήτων. Είναι ένα καρότο για να βάλεις τον κόσμο που δεν θέλει να συνεργαστεί, να συνεργαστεί. Άμα συνεργαστεί θα πάρει περισσότερο. Ακριβώς. Αλλά υπάρχει ένα σχήμα πιο πριν. Ότι η ρίση ήταν να σου βάλουμε, να δουλέψουμε, να συνεργαστούν από πριν για το πώς θα μοιράσουν τα χρήματα, αλλά και πού. Ναι. Το ερώτημα σωστά. Είναι, είπαν να τα μοιράσουμε μεταξύ μας αυτά που ήδη κάνουμε, ή να τα πάρουμε και να τα κάνουμε κάτι καινούριο, κάτι πιο φιλόδοξο, κάτι από αυτά που δεν κάνουμε, που δεν θα κάναμε ήδη, γιατί η λογική είναι να σε χρηματοδοτήσει για να κάνεις κάτι από αυτά που δεν θα κάνεις ούτως ή άλλως. Ναι. Αλλιώς τι νόημα έχει χρηματοδότηση. Μου έκανε λίγο να το πω ότι σε ολικό μια τεπελιά των ΡΙΣ ότι προτιμούν να έχουν ήδη μια ομάδα. Όχι. Κάνεις ομάδα, συζητήστε, μαζευτείτε. Και το πρόβλημα είναι, μην με στέλνετε αυτό που ο Γιάννης τους προέδρους, δεν είναι δια της αντιπροσώπευσης, δια της ανάθεσης. Αυτή η διαδικασία της ζύμωσης πρέπει να γίνει με το πλήθος των δρόντων. Να έχουν πολλές επιχειρήσεις. Να μην αφήνουν τον πρόεδρο του ΜΕΙΔΙΑ, έτσι, του κλάδου τους, και να τους εκπροσωπήσει για να πάρει 10% για το παπούτσι και 15% για το άλλο κτλ. Έτσι. Σχεδόν πουθενά δεν είναι. Εγώ θα σας πω ότι η εικόνα περίοδος του Γιάννη Καρδινόμου είναι πολύ εξοραϊσμένη για το τι έγινε. Έτυχα στις περιπτώσεις, μα. Και για κάποιους που ξέρω εγώ και για το εθνικό επίπεδο και τα λοιπά. Δηλαδή, δεν είναι το πλήθος, ούτε δημιουργήθηκαν πολύ ιδιαίτερη συζήτηση. Ας πούμε, βέβαια αυτό είναι και με ένα πρόβλημα μεθοδολογικό της ρίσης. Δηλαδή, τι λέει, βρείτε εκεί που έχετε κρίσιμη μάζα, εκεί που έχετε δυνατότητες και εκεί βάλετε τους πόρους. Δηλαδή, λέει, εκεί που είστε, έχετε excellence. Και μια κριτική που λέει, μπορούμε δύο κριτικές. Ωραία. Εκτός από το κάτσα, leapfrogging μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή, πέρα από αυτά που κάνουμε για να φτάσουμε τους άλλους, να πάμε σε κάτι καινούργιο. Επιτρέπετε. Μπορούμε να πάμε να κάνουμε κάτι που θέλουμε και να επενδύσουμε που δεν το κάνουμε ήδη. Η λογική της λέει όχι. Και η λογική της καινοτομίας λέει όχι. Για τον απλούστατο λόγο ότι άμα δεν έχεις το skill set για να το υποστηρίξεις όλο αυτό, πώς θα το κάνεις. Δηλαδή θα πεις ότι ασχολούμαι αύριο το πρωί με διαστημική τεχνολογία στη Θεσσαλία. Με τι skills. Αν το έχει ανάγκη ο κλάδος σου, δηλαδή με τη λογική της ρίσης, Internet of Things, στη Θεσσαλία δεν θα πρέπει να κάνουμε. Παρότι το χρειάζεται η προδιατροφή. Σωστό. Σου λέει μπορείς να πας να το αγοράσεις από οποιαδήποτε ευρωπαϊκή περιφέρεια που το κάνει, άμα το χρειάζεσαι. Αλλά αυτό είναι τεχνολογική εξάρτηση. Είναι. Έτσι. Άρα δεν αλλάζει δομικά το μοντέλο ανάπτυξης της περιφέρειας. Άμα είναι να κάνουμε μία πολλά ίδια, στον τουρισμό τι πληροφορική θα φέρουμε. Αφού δεν έχουμε τίποτα πληροφορική για τον τουρισμό στη Θεσσαλία, πώς θα αναπτύξουμε τη συζήτηση. Γενικά, πάντως, τρέχουν πολλά ερευνητικά σε ελληνικά πανεπιστήμια, τα οποία είναι μοιραίο να φύγουν έξω και δεν έχουν καμία ελπίδα. Για να μην είναι εδώ,
ένα δομικό στοιχείο είναι ότι όχι, αυτό. Όχι, σχετίζεται με αυτό το battle frame. Ακριβώ δεν υπάρχει δυναμική να. Για να μείνουν εδώ, σημαίνει ότι αυτό που Γιάννης, η απορροφητική ικανότητα στις επιχειρήσεις πρέπει να υπάρχει. Άρα οι επιχειρήσεις πρέπει οι ίδιες, αν όχι ατομικά συλλογικά, να επενδύσουν. Δηλαδή σε μια περιφέρεια όπως είναι ξέρω, η Εμίλια Ρωμάνια, στην Τρίτη Ιταλία, οι μικρές επιχειρήσεις στον τουρισμό θα είχαν ένα κέντρο και θα είχε βοηθήσει εκεί οι περιφέρειες, που θα ήταν ένα κέντρο ανάπτυξης τεχνολογίας για τον τουρισμό. Η πιο ονομαστή τέτοια δομή έγινε πριν από 40 χρόνια στην Εμίλια Ρωμάνια και ήταν κέντρο τεχνολογίας για τη δαρτέλα. Και είναι παγκόσμιο πρότυπο το πώς έγινε. Κάθισε ο Δήμος, η περιφέρεια με τις επιχειρήσεις και είπανε, ρε παιδιά, πώς θα επιβιώσουμε στα επόμενα 50 χρόνια. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει ο μηχανισμός. Αν δεν το έχουν αυτό, αν δηλαδή δεν έχουν κάποιον ο οποίος να είναι δίπλα τους, να ζει μέσα στην επιχείρηση στην πόρτα της, ώστε να μπορεί να μεταφράσει αυτό που θέλει, που δίνει κάνει έρευνα το πανεπιστήμιο, και να μπορεί να περιγράψει και με την γλώσσα την τεχνική, την πανεπιστημιακή, αυτό που το πρόβλημα της επιχείρησης στον πανεπιστημιακό, στον ερευνητή, ο οποίος δεν ξέρει την εραντέλα, αλλά αν του μιλήσουμε τεχνικούς όρους ή να σε μήκους, σε τάνησης κτλ. Θα αρχίσει να καταλαβαίνει. Έτσι. Αυτό που λέει ο Γιώργος, συγγνώμη Γιώργο, είναι στην ουσία πρόβλημα διάρχησης καινοτομίας. Υπάρχει ολόκληρη θεωρία γι' αυτό. Rogers. Λοιπόν, πώς περνάς μια καινούργια ιδέα σε ένα σύστημα που δεν θέλει να τη δεχτεί. Εκ των πραγμάτων, εκ των προτέρων δεν θέλει να τη δεχτεί. Και ο τρόπος για να το κάνεις αυτό είναι πρώτα να το δείξεις να δουλεύει κάπου αλλού, μετά να του πεις, έλα ρε, να δοκίμασε το κι εσύ, έλα να το κάνεις στο δικό μου εδώ το πειραματικό το εργαστήριο σε μικρή κλίμακα να δεις αν δουλεύει. Έλα, έλα. Και η ικανότητα απορροφητική, λέτε, η απορροφητική ικανότητα έτσι χτίζεται. Χτίζεται με πειραματισμό. Αυτοί που δουλεύουν οι αυτοδίδακτοι στα υπόγεια που κάνουν πράγματα, αυτό που λέμε πατέντες εντός εισαγωγικών στα ελληνικά, δημιουργούν απορροφητική ικανότητα με αυτόν τον τρόπο. Πειραματιζόμενοι και αποτυχάνοντας πολύ συχνά. Αλλά στο τέλος μιας περίοδου, όλος αυτός ο πειραματισμός κάπου θα βγάλει. Σε τέτοιες περιφέρειες, λοιπόν, που η απορροφητική ικανότητα είναι χαμηλή, αυτό που θέλει να κάνει μια στρατηγική καινοτομίας επί της αρχής, αυτό το κάτσαπ, άμα δείτε, πάμε λίγο σε εκείνο το slide που έλεγε το κάτσαπ, στην ουσία είναι να φτιάξει τέτοιες δομές που να επιτρέπουν τη δημιουργία απορροφητικής ικανότητας. Δηλαδή, demonstrations, awareness, ελάτε να σας πω, ελάτε να σας δείξω. Αυτό δεν γίνεται λέγοντας παράδειγμα ένα πανεπιστήμιο, έχω γραφεί μεταφοράς τεχνολογίας, όποιος θέλει εδώ είμαι, ελάτε να πάρετε, να σας κάνω licensing τα προϊόντα μου. Πας και τον βρίσκεις. Στη θεωρία, ο Rogers που γράψε τη θεωρία της διάχυσης, το πρώτο παράδειγμα από το οποίο την έβγαλε τη θεωρία του, ήταν διάδοση σπόρων καλαμποκιού, σε αγροκτήματα της Αϊόβα τη δεκαετία του 50. Με ποιον τρόπο οι αγρότες αποφάσιζαν αν θα αλλάξουν προμηθευτή σπόρων καλαμποκιού. Μια διαδικασία 10 ετών για να κάνουν το transition από τον παραδοσιακό τρόπο στον καινούριο σπόρο που τελικά έβαλαν όλοι. 10 χρόνια. Αυτό θέλει επικοινωνία, θέλει να βλέπει κάποιος trialability, observability, competitive advantage και άλλο ένα που δεν θυμάμαι. Αυτά λέει η θεωρία του Rogers. Βασικοί λόγοι για να, που επιταχύνουν τη διάχυση της καινοτομίας. Λοιπόν, αυτό που θα τα κάνεις σε μια τέτοια περιφέρεια στη δικιά μας. Μπορεί να έχεις ωραίο πανεπιστήμιο που να κάνει super duper πράγματα, αλλά αν αυτά τα πράγματα διαχέονται έξω με κάποιον τρόπο, τρεις πατημένοι. Πώς θα έχουμε και την ικανότητα να αξιοποιούμε τεχνολογικά εργαλεία και καινοτομίες, οι οποίες παράγονται τότε δεν είναι απλώς να με πείσεις όπως στην περίπτωση του Rogers, είναι ότι πρέπει να έχουμε τεχνογνωσία μέσα στις επιχειρήσεις ή μηχανισμούς τέτοιους, ώστε αυτό που λέγαμε παλιά παθητικά η μεταφορά τεχνολογίας, γιατί δεν υπάρχει, απόκτηση τεχνολογίας. Γι' αυτό μιλάμε για απορροφητική ή αφομοιωτική ικανότητα. Αφομοιώνω την ικανότητα τεχνολογική που υπάρχει εκεί έξω. Όσο λοιπόν δεν υπάρχουν υποκείμενα, δηλαδή επιχειρήσεις εδώ να συνεργαστούν ατομικά ή συλλογικά με τα πανεπιστήμια τι κάνουνε, πάνε στα ευρωπαϊκά προγράμματα. Και με ποιους συνεργάζονται, με τις επιχειρήσεις τις ξένες. Γι' αυτό είμαστε ελληνικά πανεπιστήμια πρώτοι στα ευρωπαϊκά προγράμματα. Γιατί εκεί θριαμβεύουμε και είναι όλοι πρόθυμοι να αγοράσουν όπως αγόρασαν. Φτιάξαν, αξιοποίησαν οι Ισραηλοί τα αποτελέσματα της έρευνας του Γιάννη. Το έχω δείξει στη δικιά μου σχολή, αυτό το λέω. Το κάνουνε παντού.
Είναι χαρακτηριστικό ότι σε εμά στα παλικά πανεπιστήμια δεν υπάρχει ένα γραφείο το οποίο να περνάει το συμβόλαιο που υπογράφουμε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα και να ελέγχει του όρου αξιοποίηση τη έρευνα μετά. Έτσι. Άρα αυτά όμω χρειάζονται να γίνουν μηχανισμοί να θεσμοποιηθούν, όχι απλώ να γίνουν προγράμματα τα οποία θα χρηματοδοτήσουν συγκεκριμένε συμπράξει. Πρέπει να θεσμοποιηθούν ώστε να γίνουν συνήθεια, λογική, νοοτροπία. Έτσι. Και μεγάλη, να το πω έτσι και από τη δικιά μας εμπειρία στην ελληνική που κάναμε κτλ. Είναι ότι έχει και ένα, εκτός από τις συλλογικές εκφράσεις και τι και αυτές οι σύνδεσμοι με την εταιρεία έχουν το ρόλο τους, να ομοποιήσουν, κάτι κάνουν. Άρα και κρίνονται και το ρόλο τους με βάση αυτά που κάναμε, δηλαδή πόσα λεφτά πήραν παραδείγματος χάρη. Έτσι, ο κλάδος μας, η περιφέρειά μας κτλ. Αλλά έχει και το δημόσιο. Έχει τους μηχανισμούς. Να κάνει τη δουλειά μας το ίδιο εύκολα που κάνουμε παλιά, αυτό ξέραμε. Τι είναι αυτά που μας λέτε, αυτά δεν γίνονται εδώ πέρα. Πώς θα το κάνουμε εμείς αυτό, δεν χρειάζεται να το κάνουμε. Η εθνική ρίση έχει ξεκίνησει μετά τις περιφερειακές. Πολύ μετά. Ο λόγος ήταν ανάμεσα στα άλλα ότι όταν είπε και η Κομισιόν να το κάνει, είπανε ο τότε αρμόδιος γραμματέας του Υπουργείου, έλα μωρέ, να την κάνουμε τη ρίση. Θα το διαπραγματευτούμε. Είναι ανάχρηστο πράγμα. Πέρα την κριτική μπορεί να κάνει, παραδείγματος χάρη για τη γνώμη μου αυτό το ότι κοιτάζει το excellence, γιατί κολλημένο και με τα ευρωπαϊκά αναπτυξιακά, αλλά δεν κοιτάζει το relevance τόσο πολύ και δεν κοιτάζει, εγώ ήθελα να σχαράξει μια καινούργια πορεία για πολλές περιφέρειες. Είναι για τη γνώμη μου η ρίση είναι φτιαγμένη για τις μέσες και ισχυρές περιφέρειες. Όχι για τις περιφέρειες που έχουν δομικά προβλήματα, που έχουν αδυναμία, δεν έχουν κοινωνικό κεφάλαιο, δεν έχουν ισχυρό επιχειρηματικό τομέα που κάνει έρευνα και ανάπτυξη. Δεν έχουν κουλτούρα, δεν έχουν πολιτικό κεφάλαιο ώστε να σχεδιάζουν. Όχι, δεν μιλάμε τώρα για τις δομές, περιφερειάρχες κτλ. Μιλάμε ότι συλλογικά ότι σχεδιάζουν. Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο ολωνών συναδέλφων που περιγράφει αυτό που έδειξε στο τέλος για τις ειδικές, τις ομάδες, τους μηχανισμούς που αξιολογούν, σχεδιάζουν. Αυτό είναι μεταδημοκρατία, έτσι. Είναι νεοεμπεριανό κράτος. Οι ειδικοί θα σχεδιάσουν. Για όλους εμάς. Θέλουμε να ελπίσουμε ότι όλοι θα ήταν καλοκάγαθοι και θα θέλουν το καλό μας. Δεν συμβαίνει πουθενά στον κόσμο, όπως ξέρετε αυτό. Άμα δεν ασχοληθούμε εμείς με αυτό που μας ενδιαφέρει, σαν επιχειρήσεις, σαν εργαζόμενοι, σαν καταναλωτές, σαν πολίτες, θα σχεδιάσει ο καθένας για αυτό που θέλει. Οπότε το πώς σχεδιάζει, γι' αυτό το σύστημα διακυβέρνησης και συμμετοχή είναι πολύ σημαντικό. Και το σύστημα παρακολούθησης να είναι δημόσια προς πελάτες. Να κοιτάει δεδομένα και έξω και να μπορεί να είναι στην κριτική του καθενός. Αυτό είναι. Δηλαδή δεν υπάρχει τη στιγμή ούτε σε εθνικό, ούτε σε περιφερειακό, ούτε σε καμιά περιφέρεια στην Ελλάδα δημοσιευμένο τέτοιο πράγμα. Πώς πάμε με τις ρίσεις, παιδιά. Δεν έχουμε και μέτρηξ. Δεν έχουμε τα συστήματα υλοποιημένα. Τα έχουμε σχεδιασμένα, αλλά δεν τα έχουμε υλοποιημένα μέχρι στιγμής. Αφού δεν προϋποθέτει μια αλλαγή στην νοοτροπία και στο πώς θα γίνει αυτή η επαφή, ας πούμε. Απολύτως. Και σας λέω ότι το πιο σημαντικό από όλη αυτή την ιστορία, την εμπειρία της ΡΙΣ, ήταν ότι προσπαθούν να μας φορέσουν ένα κουστούμι στον τομέα της διακυβέρνησης που αντιστοιχεί στο μοντέλο που παίρνουν οι σκανδιναβικές χώρες αποφάσεις. Δηλαδή, αυτά τα οι συλλογικότητες στο σχεδιασμό, στα partnerships κατά την υλοποίηση και η μεγάλη κουβέντα είναι πράγματα τα οποία αυτά είναι στο DNA τους, από Γερμανία και πάνω και βορειότερα. Μας τα φορέσανε μας στο Νότο και για μας ήταν εξωπραγματικό. Δηλαδή το σύστημα διακυβέρνησης μέχρι την προηγούμενη περίοδο ήταν clientism. Δηλαδή πελατειακές σχέσεις. Θα σε βολέψω πρόεδρε, τι θες αυτό να έχεις πάει δεκάντο. Έτσι δουλεύει το πράγμα. Και τώρα σου λέει συλλογική ηγεσία. Και ξαφνικά, και γράφει και ο Ολλανδός τον οδηγό για τη διακυβέρνηση, που λέει οι stakeholders αποφάσεις δεν χρειάζεται αξιολόγηση στα έργα σας. Και τρελαίνονται. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εντάξει. Οι Σκοβιανοί το πάνε explicitly. Όχι, ρε φίλε, δεν φεύγει. Δεν γίνονται. Και δεν είναι να μετρήσουμε τι καταφέραμε, τι χρειαζόμαστε να πούμε και πόσο το χρειαζόμαστε πραγματικά, τότε θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο, να ρισκάρουμε. Μπορεί και να μην πετύχει. Η λογική είναι ότι μπορεί και να μην πετύχει αυτό που κάνουμε, αλλά θα μάθουμε και από την αποτυχία. Συνεργασία μεταξύ περιφερειών, είτε στα όρια τη χώρα, είτε και έξω από τα όρια τη χώρα, επιτρέπει αυτό το πρόγραμμα.
Απολύτως. Γιατί αναφέρετε το παράδειγμα της Ισπανίας που ρώτησε τις υπόλοιπες περιφέρειες τι πρόγραμμα έχουν για να διαφοροποιηθεί. Από τη στιγμή που θέλουν να διαφοροποιηθεί, σημαίνει ότι ίσως να μην επιτρέπεται να έχουν τα ίδια προγράμματα. Όχι, κολλάει κουμπότη πληρωματικά με άλλες. Εσύ θα μου δώσει τα μηχανήματα, εσύ θα μου δώσει το λογισμικό, εγώ θα σου δώσω τη βιοτεχνολογία. Πολύ σχηματικά, έτσι. Σας πω παράδειγμα. Η Ανατολική Μακεδονία, η Μάρμαρα. Και είναι το 80% της παραγωγής μαρμάρου στην Ελλάδα και το 70% από αυτά τα μάρμαρα είναι εξαγωγές και μάλιστα φεύγουν για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κάργο με αεροπλάνο. Το βάλουμε στα μυρώδια. Κάργο για αεροπλάνο. Λοιπόν, το μοναδικό τμήμα που ξέρει από μάρμαρα πανεπιστημιακό στην Ελλάδα είναι η μεταλλεολόγηση στο Μετσόβι. Λοιπόν, όταν έκαναν διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης για το μάρμαρο, ήταν το Μετσόβιο. Με τι επεξεργάζεσαι τα μάρμαρα? Τι χρειάζεται τα μάρμαρα για να δουλέψει ο κλάδος σου? Τροχό. Ορίστε. Τροχό. Να, άρα, τι κλάδο? Μεγαλομηχανές. Μέταλλο. Μέταλλο, μεγαλομηχανές. Ποια περιφέρεια? Χημική βιομηχανία. Έχει η Ανατολική Μακεδονία Θράκη τέτοιο κλάδο? Ποιος? Δεν έχει. Τι βλέπετε εδώ? Είμαστε από τις ισχυρές περιφέρειες στην Ελλάδα. Και πάει λέγοντας. Μάλιστα η Δυτική Θεσσαλία. Η Δυτική Θεσσαλία. Στο Μέταλλο. Όχι στο Μέταλλο. Στα δομικά είναι η Δυτική. Στο Μέταλλο είναι η Ανατολική. Έτσι. Δηλαδή υπάρχουν συνέπειες. Ναι. Χρειάζεται λοιπόν και ένα τέτοιο σύστημα. Στην Ανατολική Μακεδονία, στα Μάρμαρα, στην ημερίδα που κάναμε επιχειρηματική ανακάλυψη, ήταν το Μετσόβιο, το τμήμα μεταλλιολόγων, ένα Ινστιτούτο από την Πορτογαλία και ένα Ινστιτούτο από την Ισπανία. Αυτοί οι τρεις ήταν οι knowledge providers και ήταν οι άνθρωποι που έχουν τα ορυχεία του Μαρμάρου και κάνουν επεξεργασία. Και λέει, ψάχνουν να δείτε. Θα πρέπει να έχει ένα συλλογικό εργαλείο παρακολούθησης, όχι μόνο εσωτερικά και εξωστρεφώς. Και να βλέπει ποιος ψάχνει, τι μπορεί να κάνει. Ποιος χρειάζεται τη δικιά μας τη δουλειά. Έτσι. Ποιος χρειάζεται τη δικιά μας τη δουλειά να σκέφτονται τα πανεπιστήμια. Όχι εδώ είμαστε και ποιος θέλει να την πάρει. Ποιος χρειάζεται τη δικιά μας τη δουλειά και την προωθεί κιόλας. Και τα πανεπιστήμια και η κλάδη. Και η κλάδη. Προφανώς. Συνήθως οι κλάδοι τα βρίσκουν. Δηλαδή ο επιχειρηματίας που ψάχνει να βρει μια λύση. Στο τέλος της ημέρας, αφού ψάξει το βρει αυτό που θέλει. Ο χρήστης. Ο user, ναι. Ναι, αλλά εγώ θέλω να έρθει να πάρει το δικό μου του Θεσσαλού και να μην πάει στο Βάσκο. Οπότε το ζήτημα είναι τι κάνω εγώ Θεσσαλός. Εντάξει, σωστό. Για σωστό. Να σωστό. Αναπτύξω τεχνολογία σωστό. Που άλλο τη φράση θέλει. Σωστό. Καταλάβατε, γιατί πρέπει να αναπτύξω την τεχνολογία. Δηλαδή δεν είναι κάτι που το έχω. Είναι να βρω αγορές. Αν λοιπόν έχω δίπλα μάρμαρα στη Θράκη, άμα δεν πάω να αλληλεπιδράσω μαζί του, πώς θα αναπτύξω λύση με αυτού. Για το ντομάτι μετάλλου που είπατε στη Θεσσαλία, έχετε δει κάτι πιο συγκεκριμένο, τι μπορεί να γίνει ή τι σκέφτεσαι ότι μπορεί να γίνει στο ντομάτι μετάλλου? Τι σκέφτηκαν ήδη ότι μπορεί να γίνει. Ο κλάδος σκέφτηκε. Ο κλάδος σκέφτηκε και το έχει γράψει. Και αυτό που σκέφτηκε το γράψαμε και στην Περιφερειακή Ρήση στην Άλλη. Υπάρχουν κάπου μαζεμένες όλες οι ρήσεις. Ναι, το έβαλαν. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης, γιατί έπρεπε να τεκμηριωθούν στις προτάσεις από τις ανεξάρτητες προκηρύξεις η συνάφεια με τη ρίση. Οπότε, άμα πάτε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στο ανταγωνιστικότητα μάλλον του προγράμματος ανταγωνιστικότητα, έχει μαζεμένα ένα τέτοιο και τις 13 περιοχές και την εθνική. Είναι πολύ ωραία ανάγνωση αν έχετε χρόνο εσείς που θέλετε ότι ως φοιτητές έχετε άπειρο χρόνο. Λοιπόν, να δείτε δηλαδή πώς τις ίδιες αρχές αυτά τα 6 βήματα που σας ανέλησα πολύ γρήγορα σήμερα, τα πήρε ο καθένας από αυτούς σε κάθε περιφέρεια και τα έκανε σχέδιο. Μεθοδολογικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δείτε πώς το δούλεψε η Ήπειρος σε σχέση ξέρω, με τη Θεσσαλία ή η Δυτική Ελλάδα σε σχέση με την Κρήτη και τι δομές χρησιμοποίησαν και με ποιον τρόπο ο καθένας έφτασε στο τελικό αποτέλεσμα. Η Κρήτη είναι ενδιαφέρον παράδειγμα. Η Κρήτη είναι ενδιαφέρον παράδειγμα. Πέρα από τις στατιστικές. Δηλαδή, καλή στατιστική, αλλά πήγαινε να δεις και τι είναι το μέταλλο στη Θεσσαλία. Πώς γίνεται αυτό ο μεγάλος αριθμός? Είναι 100 μικρές επιχειρήσεις ή 2 μεγάλες? Έτσι, γιατί έχει διαφορά. Δηλαδή, πρέπει να προσέξεις τη δομή από την οποία βγαίνει αυτό. Και επίσης,
έχουν την έδρα τους ή την παραγωγική τους δραστηριότητα εδώ. Ναι, έχουν έρευνα και ανάπτυξη, έχουν μηχανικούς, έχουν δυνατότητα να αξιοποιήσουν αυτό που γίνεται εδώ, στο Πανεπιστήμιο, στο Ελληνικό Κέντρο ή στο άλλο δίπλα. Είναι, πρέπει να δείτε, μην μείνει στη στατιστική, πρέπει να πας να περπατήσει το πεδίο. Να μπει στα εργοστάσια, να μιλήσει τι επιχειρήσει, να μιλήσουν και αυτέ, να ανοιχτούν. Έτσι, που του λε, θα δείξετε του προπολογισμού σα, του συνοπτικού σα, θα πείτε τι αδυναμίες σα, εμεί αδυναμίες, να πούμε. Είμαστε μια χαρά. Όταν λε να κάνουν αυτοαξιολόγηση, είναι όλη μια χαρά. Όταν λε, άρα δεν χρειάζεται χρήματα, πούμε, α, έχουν πολλά προβλήματα. Πώς γίνεται να έχει πολλά προβλήματα για να σε πει κάποιο. Βλέπετε τίποτα να λείπει. Ή μάλλον βλέπετε τη δομή του παλιού μέσα στο καινούργιο, να το πω έτσι. Είπα ο Γιάννης πολύ ευσοχά, ωραία, 200% επί του πόσο. Πόσο είναι η έρευνα και η δαπάνη για έρευνα και ανάπτυξη στη Θεσσαλία. Στη χώρα είναι 0,8%. Ναι. Το κάνω. Ναι, στη Θεσσαλία πόσο είναι. 0,3. Για πηγαίνετε να το ψάξετε. Και να δείτε και πόσο είναι στις επιχειρήσεις. Η ρίση εθνική που ξέρουμε εμείς, βρήκαμε, όταν εμπλακήκαμε, βρήκαμε μια ρίση η οποία είχε ήδη συμφωνηθεί τι θέλει η γενική του στόχη. Και έλεγε, θα πάμε στο 1,20. Θα το μείνω αυτό. Ποιοτικά αλλάζει τίποτα. Όχι. Χειρότερα γίνει. Δηλαδή αδυνατίζει ακόμα περισσότερο του ιδιωτικού τομέα η συμμετοχή στο 1,20 από ό,τι είναι. Δηλαδή είναι 0,28 στο 0,60 και θα γίνει 0,39 στο 1,20. Του ιδιωτικού τομέα συμμετοχή. Είναι και άλλο. Και μεθοδολογικό το ζήτημα στο δίκτυο. Και πώς βγήκε και τα λοιπά. Όχι. Είναι ο παρονομαστής. Αυξάνεται ο δίκτυος γιατί μειώνεται τα ΕΠ. Όχι γιατί αυξάνονται τα πάνε για την έρευνα. Ναι. Εντάξει, αυτό έγινε στο Λούμπερ. Ας πούμε ότι αυξάνεται το ΕΠ. Ναι. Οι δείκτες ήταν ότι θα υπάρχει μια. Δηλαδή η μεθοδολογία δημιουργεί και μια μικρή έκταση. Αλλά είναι τι θα πάρουμε να κάνουμε αυτά τα λεφτά από τα προγράμματα και τα βάλουμε μέσα. Η λογική από τα κέρδη τους, από το λειτουργικό τους κέρδος, οι επιχειρήσεις θα βάλουν περισσότερα λεφτά. Αντί να τα μοιράσουν ή αντί να τα κάνουν μηχανήματα ή τούβλα, ξέρω εγώ τι. Στην έρευνα και ανάπτυξη δεν πάει πουθενά μέσα. Ένα πράγμα που έχει να κάνει ο αξιολογητής όταν θα έρθει να δει τελικά αν δούλεψαν αυτές τις πολιτικές, είναι το ερώτημα της προσθετικότητας. Αυτό είναι πολύ critical όταν κάνεις αξιολογήσεις σε προγράμματα. Δηλαδή, στην ουσία, τα λεφτά που έδωσες ως κίνητρο, ως επιχορήγηση, δημιούργησαν, θέλουμε ας πούμε, να αυξήσουμε τη δαπάνη έρευνας και ανάπτυξη στον τομέα των επιχειρήσεων. Μετράς λοιπόν τη δαπάνη έρευνας και ανάπτυξη στον τομέα των επιχειρήσεων και μετράς και τα χρήματα που τους έδωσες. Βλέπεις μόχλευση. Έχει μεγαλώσει, δηλαδή η τελική δαπάνη είναι αυτό που τους έδωσες, πλάς κάτι άλλο ή όχι. Για να πετύχει ένα πρόγραμμα πρέπει να δείξεις την προσθετικότητα. Υπάρχει προσθετικότητα λοιπόν όταν αυτό που πήραν ήταν μοχλός για να βάλουν και κάτι άλλο. Υπάρχουν και περιπτώσεις crowding out όμως, που στην ουσία είσαι σαν πανία σαν νερά, πήραν τα χρήματα που τους έδωσε ως επιχορήγηση και έβγαλαν κάτι από το budget τους για να το δώσουν σε λειτουργικές ανάγκες άλλες ή ακόμα χειρότερα έπεσαν. Αυτό δεν θέλουμε καν να το σκεφτούμε. Όλη η λογική σκεφτείτε σχέση με την επικαιρότητα είναι ότι αν θέλω να αυξήσω την έρευνα και ανάπτυξη, να αυξήσω την απορροφητική ικανότητα, πρέπει να κάνω να προσλάβω επιστημονικό δυναμικό. Να αναστρέψω το brain drain. Όχι στα πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά κέντρα, στις επιχειρήσεις. Έτσι, όχι και σε όλη τη διαδικασία της καινοτομίας. Όχι μόνο δηλαδή στην έρευνα που δεν χρειάζεται να έχουμε τέτοια καλά τμήματα έρευνας ανάπτυξης, αλλά να κάνει σοβαρό marketing, να πηγαίνει να ψάχνει την αγορά τι θέλει ο πελάτης. Να κάνεις ανάλυση του marketing. Θυμάμαι έναν τοπικό συνεταιρισμό που σε μια γιορτή συνεταιριστική είχαν ένα κρασί και είχε να κράτησε στο τραπέζι μας ο πρώτος συνεταιρισμού. Και είχε ένα πολύ περίεργο όνομα το κρασί. Και λέμε, πώς καταλήξατε αυτό το όνομα. Μου το προτείνανε και μ' άρεσε. Τι έρευνα αγοράς, τι branding. Και από τους μεγάλους συνεταιρισμούς, από τους υποτίθεται καλούς. Έτσι. Δεν θα μας πείτε ποιο. Όχι, δεν νομίζω να πάτε σε μια κάβα θα το καταλάβετε πολύ γρήγορα. Αλλά το πώς θεσμικά λειτουργείς, δηλαδή πώς θα αναπτύσσεις κουλτούρα, νοοτροπία, ότι λες ότι έχω
διαδικασίες δηλαδή. Αυτό θέλουμε, αυτό είναι η καινοτομία, έτσι. Σε όλη την αλυσίδα. Όχι μόνο να αναπτύξω ρόδια τεχνολογίες, δεν τα μεγάλα, αυτά τα μικρά. Γιατί να αναπτύξω αυτό και όχι το άλλο προϊόν. Έψαξα για τους πελάτες, είδα τις ανάγκες τους. Έμαθα να συνεργάζομαι και με ένα μαγαζίνο μια άλλη επιχείρηση. Είπα και αγοράζω το φθηνότερο μηχάνημα. Αν πάτε σε μια γαλλική, ισπανική, γερμανική εταιρεία, η σουηδική, η δανέζικη, θα δείτε ότι στο DNA τους είναι, τους βγαίνει αυτόνοματα. Πρώτα θα ψάξουν για κάτι ντόπιο και μετά θα πάνε, αν δεν υπάρχει, θα πάνε σε κάτι από το εξωτερικό. Δεν θα ψάξουν το φθηνότερο πρώτα. Έτσι, γιατί ξέρουν ότι αυτό το χρήμα γυρίζει σε αυτούς. Ένας οικονομικός πατριωτισμός, ο οποίος όμως έχει και από την καινοτομία έχει λογική, διότι από αυτό που είσαι κοντύτερα, θα αναπτύξεις καλύτερα το μηχάνημα που εσύ χρειάζεσαι. Βολεύει και τους δύο. Θα μάθουμε και οι δύο για να βγούμε στην αγορά. Αυτή την αλληλεπίδραση, γι' αυτό θέλουμε τα κλάστερ που λένε και τα λοιπά, είναι να μάθουμε να αλληλεπιδρούμε. Αυτό είναι το κοινωνικό κεφάλαιο. Δηλαδή να εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον. Και να σχεδιάζουμε μαζί ένα κοινό μέλλον. Αυτή είναι η ουσία της ρήσης. Και αυτό είναι το μόνο. Αυτό το κάνουμε πολύ προσχηματικά. Και σε εθνικό και σε περιφερειακό επίπεδο. Εδώ τα πήγαμε πολύ καλά. Στη Θεσσαλία τα πήγαμε πολύ καλά. Κυρίως εδώ στην κυρία, οι πολλές κοντά ήταν στο Πανεπιστήμιο. Όχι. Μεγάλο ποσοστό σε σχέση με τον πλήθος και τα λοιπά. Μην το λες αυτό. Άρχισε να κουνιέται το πράγμα. Αυτό με ενδιαφέρει. Δηλαδή όταν βλέπεις θετικά trends, πάμε καλά. Αυτό είναι πολύ μεγάλο βήμα. Σκέψτε ότι άλλες κομμοπέδειες φτιάξαν περίπτωση να πάρουν την ίδιση της κυρίας σας. Την έφτιαξε ένα σύμβολο. Εντάξει. Εγώ θέλω να είμαι επιτυχικό από την περιφέρεια. Πολύ να είμαστε. Γιατί το μέτρο σύγκριση δεν είναι ελληνικέ περιφέρειε. Το μέτρο σύγκριση είναι η Βάνη και η Τεβέλγη. Έτσι είναι. Πώς είναι, Χόμπερσάντ. Είναι η περιφέρεια τη Κοπενχάγη. Ή στη Σουηδία και στη Νορβηγία. Εκεί να δείτε. Εργοστάσιο που έκλεισε έγινε 400 startups. Κάθε 2-5 εργαζόμενοι κάνανε και κάτι. Γιατί προσέξτε, ένας κρίσιμος όρος είναι ο μετασχηματισμός. Ο κοινωνικός μετασχηματισμός μέσα από τη καινοτομία. Έτσι. Δηλαδή αυτό τι σημαίνει, να δούμε αυτή η τεχνολογική εξέλιξη που παράγει πολλή ανεργία. Γιατί παράγει ανεργία, καταστρέφει κλάδους. Μειώνει την απέτηση σε κεφάλαιο και σε εργασία για την παραγωγή. Πώς θα απαντήσεις αυτό αν δεν αλλάξεις τους όρους. Αν δεν πεις ότι εγώ δεν θέλω να γίνει επόμενη γενιά γκαρσόνια, αλλά πρέπει να γίνει κάτι άλλο. Και τους λες πηγαίνετε, σπουδάστε και τα λόγια και μετά που θα δουλέψουνε. Πού? Στην γκαρσόνια οι τυχεροί, οι άτυχοι θα δουλέψουνε, δηλαδή θα στείλουν την επένδυσή μας στην Ολλανδία και τα λοιπά. Αυτά που λέγαμε την προηγούμενη φορά. Πρέπει λοιπόν αυτή την επένδυση τη χαρίζουμε. Έτσι είναι μια συλλογική επένδυση που έχουμε κάνει, την οποία τη χαρίζουμε. Γιατί μας φαίνεται ακριβό να προσλάβουμε 1.500 ευρώ ή 1.000 ευρώ ένα από το Πολυτεχνείο ή Πανεπιστημίο. Το πόσα λεφτά δώσαμε τους φόρους μας για να γίνει αυτό δεν μας απασχολεί, το ξεχάσαμε. Απλώς θέλουμε να μειώσουμε τους φόρους. Άρα να μην γίνονται επενδύσεις αυτό. Επειδή μας τα νίκανε να χρησιμοποιήσουμε την επένδυση. Υπάρχει κάποια δομή που να φέρνει σε επαφή τα πανεπιστήμια με τις επιχειρήσεις ή τους παραγωγούς. Το πεις να πω. Θεωρητικά υπάρχει. Και λέγεται, άλλαξαν πολλές φορές όνομα, ξεκίνησαν από γραφεία διαμεσολάβησης, μετά έγιναν γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας, μετά ξανά έγιναν γραφεία διαμεσολάβησης, αλλά ήταν project του Γάμα Κουπουσού. Δηλαδή ήταν δομές μέσα στα πανεπιστήμια, τις οποίες χρηματοδότησε το προπροηγούμενο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, τα τελευταία του, ας πούμε, τα τελευταία του λεφτά στην ουσία, για να γίνουν και ήταν, στηθήκαν μόνο και μόνο προσχηματικά. Για να, εντάξει, πάλι ήταν δύο άτομα εκεί πέρα που καθόταν σε ένα γραφείο και περίμεναν παθητικά να έρθει να πει θέλω κάτι, πες μου κάτι και φτιάξαν και ένα site που δεν λέει και τίποτα, and that's all. Δηλαδή, ως διαδικασία αυτό σε ένα πανεπιστήμιο, τολμώ να σας πω υπάρχει μόνο στο Αριστοτέλειο.
στο Αριστοτέλειο. Όχι, σαν διαδικασία σωστή. Σαν διαδικασία σωστή. Όχι, σαν τίτλος υπάρχει παντού. Έμειναν αυτοί. Λοιπόν, το Αριστοτέλειο το κάνει συστηματικά. Δηλαδή ψάχνει ενεργά, τι κάνετε εσείς τα παιδιά να το εξοπλίσουμε και πάει και έξω και λέει τι χρειάζεται εσείς να πάμε να βρούμε κάποιον. Αυτή είναι. Αλλά τα στήσαμε με τη λογική να στήσουμε ένα γραφείο να του βάλουμε μια ταμπέλα χωρίς να βάλουμε δείκτες, τι θα κάνει, πώς θα το μετρήσουμε, πόσο θα κοστίσει αυτό. Είχε παραδοτέα, μόνο παραδοτέα έσπα είχε μόνο. Τα οποία έγιναν, αλλά δεν ήταν. Εντάξει, δεν ήταν τίποτα. Δηλαδή, αν δεν το βάλει ως πολιτική το Πανεπιστήμιο ότι εγώ θέλω αυτή τη δουλειά και είναι μέρος της αποστολής μου και πρέπει, είναι από τα βασικά πράγματα που κοιτάω μπροστά μου, δεν γίνεται τίποτα. Νομίζω θα δοθεί μια τελευταία ευκαιρία, ελπίζω, να το κάνουμε με το μελή λογική αυτή. Με το σωστό τρόπο, τέλο πάντων. Να το δοθούν με το παραδοτέο. Ελπίζω να γίνει. Είναι δύσκολο να το πάει. Πλάνο. Δηλαδή η Ευρώπη έχει μια ισχυρή ναυτιλία και προς τις βόρειες χώρες, Βέλγιο, Ολλανδία, Κοπενχάγεν, θέλετε, και η Ελλάδα έχει ισχυρή ναυτιλία. Κάποιο πρόγραμμα για να εξελιχθεί αυτό το πράγμα από τεχνολογίες, τρόπους που τα φοράμε και από τα ίδια τα ναυτιλία που έχουν μεταβληθεί τα περισσότερα πλοία κατασκευής στις ασιατικές χώρες. Ένα τέτοιο πρόγραμμα υπάρχει που να βοηθηθεί όλος ο κλάδος αυτό. Απαγορεύεται. Γεννήσεις να τελειώσουν μηχανές στην Ευρώπη. Στην Αττική βάλαμε για την αφηγική αλλά για τα μικρά σκάφη. Διότι υπάρχει το μεγάλο, μπορείς να αναπτύξεις με κάποιους τρόπους και πάντα γιατί όσο και μεγάλο κράτος, ας πούμε η Γερμανία κτλ. Τους πας τους κανόνες. Μπορείς να βρεις τρόπους, ας πούμε, μέσα από τις τηλεπικοινωνίες, μέσα από ξέρω εγώ, την ενέργεια, να πας και να δεις και να βοηθήσεις σε κάποια πράγματα, μέσα από τα υλικά, τον κλάδο σου. Αναπτυγικός κλάδος, τα μεγάλα φυγεία στην Ελλάδα σχεδόν δεν υπάρχουν πια, έτσι. Βέβαια έχουν ακόμα πολλοί κόσμο και έχουν παλούς μηχανικούς, πολλοί από τους οποίους θα μπορούσαν να δουλέψουν. Αλλά υπάρχουν και πάνω από 50 επιχειρήσεις κατασκευαστικές, έτσι, στα μικρά σκάφη, στις Λέμβους. Αυτό είναι πολύ μεγάλο, αν σκεφτείτε. 50 κατασκευαστικές. Και υπήρχαν περισσότερες πριν την κρίση. Και αυτό είναι το φορολογικό σύστημα. Έτσι, τους έβαλε τους ανθρώπους να τη δουλέψουν την πάρκα τους. Αλλά έχουμε, αν θυμάμαι καλά, εμείς έχουμε το 1/3 της κατοχής πάρκας σε σχέση με τους Ελβετούς. Και είμαστε χώρα με θάλασσα. Θα μπορούσαμε να έχουμε δηλαδή μια εσωτερική αγορά που στην οποία να αναπτύσσει τεχνολογία, όπως κάνουν οι Ιταλοί. Οι Ιταλοί έχουν πολλά ναυπηγεία, αλλά μικρά και μεσαία. Από βάρκες, γιότ, μέχρι μέγα γιότ. Το μέγα γιότ είναι ο κλάδος που σκίζει αυτή την περίοδο. Πουλάς 10 σκάφη και έχει ζήσει μια περιφέρεια. Αλλά θέλει μια στρατηγική αυτό. Θέλει μια στρατηγική και εκεί συναντιούνται πολλοί τομείς τεχνολογικοί. Κρίνουμε τεχνολογική. Από τον τουρισμό μέχρι... Τα δέρματα και τα furnishings, πώς τα λένε αυτά. Τα έπιπλα, κλάδος επίπλου, σωματισμοί, τηλεπικοινωνίες. You name it. GIS, που φτάνει τα GIS και αυτά που είμαστε πολύ καλοί, το υπολικά στην Ελλάδα. Έτσι, μπορείς να δεις. Να βρεις τον ίδιο. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να κάνεις όλο το καράβι. Αλλά αν σε κάθε καράβι βάλεις ένα σύστημα δορυφορικής, ας πούμε, να είναι το μισό φτιαγμένο στην Ελλάδα, είναι πολλά. Στις εποχές πρώτης κρίσης πλούσαν 10.000 βάρκες στην Ελλάδα. Ένα GPS το θέλει κάθε μέρα. Ένα τσιπάκι ελληνικό να έχει μέσα το GPS δεν είναι λίγα λόγια. Σκεφτείτε ότι πουλάω πολλά σε όλο τον κόσμο. Κάτι άλλο. Ελπίζω να φύγετε λίγο πιο αισιόδοξοι από ό,τι σκόπευα εγώ και όπως λέει ο Γιάννης. Ευχαριστήσουμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ.